Αριστοτέλη, κύριε Αυγελινέ, αντιδήμαρχε Δήμο Αριστοτέλη, κύριε Θαλασσινέ, πρόεδρε Κελά Φροντίδα, κύριε Βασιλιάδη, πρόεδρε Καπία Νέας, κυρία Τσούκα, πρόεδρε της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη, κύριε Γιαννούση, μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρνέας, διοικητή του Νοσοκομείου Χαλκιδικής, κύριε Δεδελούδη, εκπρόσωποι του Συλλόγου Γυναικών Αρνέας, πρώην πρόεδρε της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Αρνέας, κύριε Χαϊρευτέ, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνουμε από κοινού το ΚΑΠΗ Αρνέας και το Συμβούλιο Κοινότητας Αρνέας. Έχουμε την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε εδώ στο Δημαρχείο της Αρνέας την συγγραφέα, εκπαιδευτικό, νομικό, κυρία Ζαφυρούλα Μιονά, η οποία και θα μας παρουσιάσει το βιβλίο της με τίτλο «Μου το πένα πουλάκι». Το βιβλίο προσεγγίζει με διαφορετική ματιά την Επανάσταση του 1821 στη Χαλκιδική. Οι μάχες, οι διώξεις, το ολοκαύτωμα, η θυσία των ηρώων. Η κυρία Μιονά θα προλογίσει ο πρόεδρος της Φροντίδα, ο κύριος Βασιλιάδης. Ενώ από σπάσματα του βιβλίου θα διαβάσει η κυρία Χριστίνα Σαμαρά, η οποία εκτός από μέλος του Συμβουλίου Κοινότητας Αρνέας, είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής, αθλητισμού και εκπαιδευτικός του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Παναγίας. Έχει ασχοληθεί με τη λαογραφία, την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Η βιβλιοθήκη ΤΕΦΑ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εργασία της για την ιστορία του αθλητισμού με θέμα «Οι λαϊκοί αγώνες στην Αρνέα Χαλκιδικής από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας μέχρι και σήμερα». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα απολαύσουμε τα τραγούδια «Κούτσμανος» και «Λάλησε Κούκκιν» από την μουσική κληρονομιά της Αρνέας. Τα δύο τραγούδια αυτά θα ερμηνεύσουν 4 μέλη από την φορολογία του ΚΑΠΗ Αρνέας, συνοδευόμενα από το αρμόνιο του κυρίου Χατζηπαυλίδη και υπό την καθοδήγηση της Εκατερίνης Ζωγράφου. Να καλέσω αυτή τη στιγμή τον αντιδήμαρχο του Δήμου Αριστοτέλη, τον κύριο Αυγερινό, να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό εκ μέρους του Δημάρχου μας, του Στέλη του Βαλιάνου, που δεν μπορέσε να είναι σήμερα εδώ. Καλημέρα σε όλους, κύριε Βουλευτά, αγαπητοί συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κυρία Μιλωνά, σας καλωσορίζουμε εδώ στην Αρνέα. Σας μεταφέρω τις θερμότερες ευχές και τους χαιρετισμούς του Δημάρχου μας, του Στέλη του Βαλιάνου, στη σημερινή εκδήλωση. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την πρωτοβουλία αυτή του ΚΑΠΗ Αρνέας, κυρία Πρόεδρε και κύριε Πρόεδρε της Διοικητικής Φροντίδας, κύριε Βασιλιάδη, που γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ίσως θα πείτε εσείς, ότι σύντομα ευελπιστούμε να εγκαινιάσουμε με τις δικές σας πρωτοβουλίες τον νέο χώρο που θα στεγάζεται το ΚΑΠΗ της Αρνέας. Το ΚΑΠΗ της Αρνέας, που είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, και είμαστε σίγουροι ότι και με τη βοήθεια της ΔΚΕΔΑ και της Κέρτης Ζωγράφου, που είναι μέλος του ΔΣ και έχει μεγάλη διοικητική εμπειρία, θα κάνει πολύ ουσιαστικές και ποιοτικές εκδηλώσεις. Καλωσορίζουμε την κυρία Μιλωνά, τη συγχαίρουμε για το βιβλίο της, της ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα τις τα σχέδια. Προσωπικά με συνδέει και μακροχρόνια φιλία με τον σύζυγό της, τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Δεδελούδη. Ευχαριστώ και πάλι. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Στη συνέχεια θέλω να καλέσω τον βουλευτή Χαλκιδικής, τον κύριο Βαγιονά, να μας απευθύνει και αυτός ένα χαιρετισμό.
να είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στον τόπο μου. Από εδώ ξεκίνησα ξυπόλυτος. Όπως το ξέρω, ελάχιστοι είναι πρώτον τον πύρο που είναι μεγαλύτερος από μένα. Μετά από τον πύρο, όλοι οι παριστάνοι και οι παριστάνες είναι πολύ νεότεροι από μένα. Ανεξάρτητα λοιπόν από την αντοπιότητα, με τη Ρούλα Μιλωνά με συνδέει μία κατάσταση όταν ήταν πιτσιρίκα 9-10 χρονών, 11. Είχα την τύχη ατυχία να έχω τον πατέρα της άρρωση. Στο γραφείο, εν πάση περιπτώσει, δεν θα πούμε τι συνέβη, έκτοτε κοριτσάκι που ήταν, το πήξε την πλάτη και είπα στον πατέρα για να τον παρηγορήσω, λέω, αυτό θα σπουδάσει το παιδί, θα μεγαλώσει και θα το παντρέψει ο γιος, όπως και το έκανα. Χωρίς όμως, να, αυτό το είπα για χαρά ενδιαλμό. Η μάνα της από τότε με συμπαθούσε και με αγαπούσε. Ήρθα όμως σήμερα, διότι αν μου πείτε με μία λέξη χαρακτηρίστε τη Ζαφυρούλα Μιλωνά, θα σας πω είναι άνθρωπος. Για σήμερα άνθρωπους δεν βρίσκουμε εύκολα. Ανθρώπους που να θέλουν το πλησίο, που να θέλουν την αγάπη, που να θέλουν να κάνουν κάτι. Είναι αλήθεια ότι εγώ κουράστηκα και έγραψα κάτι για να το διαβάσω για τη Ρούλα Μιλωνά. Διότι το να πεις κάποιος ότι είναι άνθρωπος προκαταβολικά πρέπει να έχει κάνει και κάτι στη ζωή. Και όταν θυμήθηκα πρόσφατα αυτό το οποίο είπε στον Παχαρτητικό Σύλλογο πρόσφατα ένας περίφημος συνάδελφός μου γιατρός, ο Γιάννης ο Τσίπουλας, που είναι καθηγητής της παιδιατρικής στο Ραμόδημος, αν δεν έχεις κοινωνικό πρόσωπο, όσο καλός γιατρός και να είσαι, δεν θα αφήσεις αποτύπωμα. Γι' αυτό δεν το είπε ο Γιάννης ο Τσίπουλας πρώτος, το είπε ο Δοξιάδης, ο καθηγητής της παιδιατρικής, ο οποίος είναι γνωστός για τα πολλά συγγράμματα τα οποία έχει γράψει. Λοιπόν, για την αγαπημένη μου Ζαφυρούλα Μιλωνά, θα σας πάρει 3 λεπτά. Με χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου της Ζαφυρούλας Μιλωνά με τον εφάνταστο τίτλο «Μου το είπε ένα πουλάκι». Η μάνα μου όταν έκανα στραβοξυλιά το μάθαινε από κάποια γειτόνισσα, από κάποια φιλενάδα, έλεγε «Γιατί το έκανε». Λέω «Πού το έμαθες, μου το είπε ένα πουλάκι». Είναι παλιότερο από την παιδική μου ηλικία. Η συγγραφέα, άξια νομικό, έμπειρη παιδαγωγό, δραστήρια δεσπάλα και επιτυχημένη ως υψηλόβαθμο στέλεχος στην εκπαίδευση. Προσεγγίζει ένα θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για μένα που αγωνίζομαι 20 χρόνια γι' αυτό. Η επανάσταση της καθηγητής. Αν μου πείτε πριν από 70 χρόνια, πόσοι ξέραν για την επανάσταση της καθηγητικής και για την προσφορά στον Όδο, θα εκπλαγείτε. Ο 1% είχε γίνει στατιστική μελέτη εδώ. Όμως, αξίζει να πω τώρα για τη συγκεκριμένη δασκάλα ότι τα σχολικά βιβλία ελάχιστα αναφέρουν και αυτά μπήκαν στην επιφάνεια εδώ και 5 χρόνια. Αλλά είναι εντελώς κατέκτερπα και πρέπει να αλλάξουν. Έχουν καθοριστική σημασία αυτά τα οποία γράφει η Ζαφυρούλα Μιλωνά για την εδραίωση της Επανάστασης στο Μοριά και Αυτιρούμενη, αν δεν υπήρχε η Καρκιδική και γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα. Είναι άλλωστα ακόμη από την Θράνα και λίγο λίγο το Δημόνιο. Θεωρώντας χρεώνει να αναδειχθεί ο αγώνας των καθηγητών, έχω καταθέσει σχετική επιστολή στην Υπουργό Παιδείας και Συνδεσμάτων Νίκη Θεραμένη.
με αίτημα να συμπεριληφθεί στα σχολικά βιβλία, ενότητα για τον αγώνα της καθηγητής του 21 και η συμβολή της κυρίας Μπενρονά ήταν και είναι καθοριστική. Και έχω τους λόγους που το λέω. Με αυτό το θέμα επέλεξε να ασχοληθεί η Ζαφυρούλα μας. Η αγάπη της για την καθηγητική, η αγάπη για τον τόπο της την καθοδήγησαν. Σκοπός της να γίνει γνωστή η συμβολή της καθηγητικής στην επανάσταση στα παιδιά κυρίως. Θεωρεί τα παιδιά είναι το μέλλον και αυτά πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία του τόπου τους, τους αγώνες των προγόνων τους για να αποκτήσουν ιστορική γνώση και να διαμορφώσουν εθνική ταυτότητα που δυστυχώς στις μέρες μας δεν βρίσκεται στα επίπεδα που θα θέλαμε. Έχουμε παρασυρθεί από τον ηλισμό και για τον εαυτό μας. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι καθοριστική η συμβολή της Ούρνας. Το βιβλίο αυτό, με τρόπο που μόνο μια εκπαιδευτικός μπορούσε να εφαρμόσει, η συγγραφέας κάνει την ιστορική αλήθεια προσιτή, παραμύθι θα έλεγα εγώ, αλλά πραγματικό παραμύθι ουσιαστικό. Και δεν αρκέθηκε μόνο στη συγγραφή του βιβλίου, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, συμμετέχει σε συνέδρια, ένα πανελλήνιο, ένα διεθνές, παρουσιάζοντας το βιβλίο και προτείνοντας παιδαγωγικές δράσεις. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλο. Επίσης, επισκέπτεται σχολεία, Θεσσαλονίκη, Καλλιτική, για παρουσίαση του βιβλίου. Αλλά παράλληλα, το παρουσιάζεται διαδικτυακά σε όσα σχολεία της Ελλάδας ενδιαφέρεται. Τη συγχαίρω για αυτή τη δράση. Έχουμε ρούλα του να το αγκαλιάσουν τα παιδιά, να διαβαστεί από όσους περισσότερους γίνεται, να συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη για τον αγώνα της καθηγητική. Τώρα, πριν κλείσω αυτό και αν θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι, ευχαρίστω για την ταλαιπωρία που υπέστην τόσα χρόνια για αυτό το θέμα. Πρέπει να συγχαρώ ιδιαίτερα την κόρη του αενίπτου Γρηγόρη Ζωγράφου, φίλου μου και συντεχνίτε μου στην ζαγκαλική τέχνη και τη ζωγράφου με τον πατέρα του πριν από 70 χρόνια. Εγώ πήγα μεν για σπουδές, ο Γρηγόρης έγινε ένας πολύ καλός εργοδότης του γενικού. Ιδιαίτερα λοιπόν για την πρωτοβουλία της αυτή που θέλω να βρει μιμητά στο βιβλίο της Ρούλας Μιλώνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να απαντήσω ελεύθερα. Και το λέω αυτό γιατί γνώση όταν έγιναν τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης το 1955 ήμουν νεαρός 15 ετών τρίτης γυμνασίου. Ήμουν πρωτοστάτης για τον επιδιωγμό όλου του ελληνισμού από την Κωνσταντινούπολη. Την ίδια εποχή, το 1955, ήρθε ο λαμπρός άνθρωπος για μένα, ο καλός καθηγητής, ο φιλόσοφος, ο Κανελόπουλος Παναγιώτης, ήρθε στην Καλλιτική. Όταν άκουσε για την ιστορία της Καλλιτικής, υπεύθυνος που ανακαίνισε το θέμα την εποχή εκείνη, ήταν ο δάσκαλος από το Γαλαρινό, ο οποίος λέγεται Σαμαράς, και ο οποίος ζει και είναι καλά και τον συμβουλεύουμε. Έγινα φοιτητής. Ήμουν πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Καλλιτικής, και έπρεπε να κάνουμε μία πλάκα για την προσφορά του καπετάν Χάσα στη Χαλκιδική. Και στήσαμε μία αναμνηστική στήλη, η οποία πάλι υπάρχει, μετακινήθηκε στο καινούργιο, αν
Αμβλιάντα που στήθηκε για τον καπετάν Χάψα. Αυτά εν μέτρη 1963 φοιτητής και πρόεδρος των φοιτητών καθηγητής και ιατρικής. Αλλά λοιπόν, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι προσέδωσα στη Ρούλα Μιλωνά τον τίτλο άνθρωπος. Διότι όλα αυτά, το να πάρεις ένα πτυχίο νομικής, που όσοι έχουν σπουδάσει ξέρουν τι κόπος χρειάζεται. Δεν του κάνει κανείς, το έκανε. Να γίνει συγγραφέα δεν είναι εύκολη υπόθεση να γράψει, αλλά πρέπει να γράψει σωστά και σωστά πράγματα. Άρα λοιπόν η Ρούλα έχει προταθεί και θα είναι υποψήφια και γι' αυτό τι θέλω για τον τόπο μου και να είναι η πρώτη γυναίκα του Λεσίνα που θα γίνει στον ομό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα πρέπει να ομολογήσω ότι ο κ. Βαγιονάς είναι ένας άνθρωπος στα τρία χρόνια που είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Προσωπικά το Συμβούλιο της Κοινότητας Αρνέας σε μένα και γενικότερα το Δήμο μας έχει βοηθήσει για θέματα. Το διαστήσαμε εμείς και έχουμε κάνει την Αρνέα. Δεν θα αναφερθώ ειδικότερα για τα θέματα, αλλά θέλω και εδώ δημόσια να σας ευχαριστήσω για τη βοήθειά σας. Στη συνέχεια θέλω να καλέσω τον πρόεδρο της Φωτίδας, τον κ. Βασιλιάδη. Αναβαθμίσαμε τους παιδικούς σταθμούς με επεκτάσεις.
τάξη αντιών για αύξηση των φιλοξενούμενων παιδιών συνολικά και είμαστε σε φάση ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τη ζήτηση που φτιάχνουμε νέα παιδικό σταθμό, το δεύτερο στην Ελισσό. Στον άξονα υποστήριξης τρίτης ηλικίας. Μετά από δύο χρόνια πάνω που μας είχε το Υπουργείο Υγείας, αγαπή, λόγω της πανδημίας, τα αναδιοργανώσαμε όλα. Με νέους ανατόπους. Ανοίξαμε ήδη μια νέα έδρα, ενώ ανοίξαμε τα καπί που ήταν κλειστά σε Ιεριζό και Νέα Ρόδα, άνοιξε το παρελθόν και έπεται νομίζω σύντομα η Αρνέα. Ετοιμάζουμε μάλιστα και μια δέσμη από πρόσθετες υπηρεσίες για τα μέλη των καπί όλων, εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού και ιατρικού περιεχομένου, για το οποίο θα σας ενημερώσουμε σύντομα στα εγγένεια της Αρνέας. Να είστε βέβαιοι ότι θα ακούσετε όλες τις λεπτομέρειες. Μια δόση στο Προεδρείο της Αρνέας την έχει πάρει ήδη. Στον άξονα της πρόσθετης εξωσχολικής εκπαίδευσης, βλέπετε η Φροντίδα έχει και ένα τομέα εκπαίδευση που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό σε όλους. Και μάλιστα της εξωσχολικής για τα παιδιά του Δήμου από 6 έως 12 ετών. Αναβαθμίσαμε όλα τα κλάδια, αλλά και επεκτείναμε τις δραστηριότητες τους πλέον σε όλα τα απομονωμένα δημοτικά διαμερίσματα. Ήταν δηλαδή οι υπηρεσίες η Θαρπάρα, η Ουρανόπολη, τα Νέα Ρόδα και το Κομμάτι, κάτι που μέχρι τώρα δεν είχαν δει ποτέ. Δώσαμε δυνατότητα στις οικογένειες να παρέχουν τα παιδιά τους για πρώτη φορά εξωσχολική εκπαίδευση σε μουσική, θέατρο, κατασκευές, ρομποτική, παραδοσιακούς και μοντέρνους χορούς, ξένες γλώσσες, δυνατότητες ακόμη και εργαστήρια μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, δυνατότητες που μέχρι τώρα απολάμβαναν οι οικογένειες μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η εκπαίδευση και η παιδεία γενικότερα για μας την Φροντίδα είναι η κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε περισσότερα. Θέλουμε να ανεβάσουμε περισσότερο σε όλους, από τα παιδιά μέχρι και την ηλικία. Γιατί πιστεύουμε αυτό είναι δείγμα πολιτισμού. Και να έρθω στη σημερινή μας συνάντηση, είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση στη χώρα μας του παρελθόν είχε και αυτή τα δικά της προβλήματα. Δεν είναι ξένο να πούμε ότι η ιστορία της Χαλκιδικής και ειδικά από τα Βυζαντινά χρόνια και μετά είναι σχεδόν άγνωστη. Και ειδικά και δεν θα αναφερθώ ειδικά στην μεταλλευτική ιστορία του δικού μας τόπου εδώ, για το οποίο θα πρέπει να μιλάω για ώρες το πράγμα, αλλά τουλάχιστον η συμβολή της Χαλκιδικής στον απελευθερωτικό αγώνα κατά του Τούρκου Προσφυγού του 1921 θα έπρεπε να είχε διδαχθεί, γιατί δεν διδάχθηκε ποτέ. Όλοι εμείς δεν έχουμε διδαχθεί ποτέ την ιστορία, τη συμμετοχή της Χαλκιδικής στον απελευθερωτικό αγώνα κατά του Τούρκου. Μια επανάσταση στην Χαλκιδική που ξεκίνησε από τις 17 Μαΐου του 1921 με την εξέγερση του Πολυγύρου. Μεγάλα ονόματα, όπως ο Εμμανουήλ Παπάς και οι δραστηριότητες του Άγιον Όρους και στη Βορειοανατολική Χαλκιδική. Ο καπετάν Χάψας και πόσοι άλλοι προκάλεσαν μεγάλες φορές στις τουρκικές δυνάμεις. Όλες αυτές οι δραστηριότητες δυστυχώς δεν άρεσαν. Καταπνίγηκαν στο αίμα, στην Αγία Αναστασία, στον Πολύγυρο, στην Μεγιρισσό και τον Μαύρο Λόγιο, με το τελικό χτύπημα στις 14 Νοεμβρίου του 1821 με τη σφαγή της Κασάνδρας. Όποιοι έχουν διαβάσει ιστορικές περιγραφές, τις λίγες που υπάρχουν για αυτή τη σφαγή, σου δίνεται η αίσθηση και θα δεις ότι διαβάζεις τη σφαγή της Κύρου. Τόσο τρομερή ήταν. Είναι κρίμα που αυτά δεν είναι ευρέως γνωστά. Δυστυχώς, η ελληνική πολιτεία δεν έχει κάνει ακόμα τις σχετικές αναγνωρίσεις για την επανάσταση στην Χαλκιδική, όπως όφηλε και έκανε σε άλλες περιοχές. Και είναι γεγονός αυτό που και ο κ. Βαϊβάς λίγο πριν ανέφερε, αυτό που μεγάλοι ιστορικοί υποστηρίζουν, ότι εάν δεν υπήρχε η επανάσταση της Χαλκιδικής, θα ήταν σχεδόν καταδικασμένη η επανάσταση στην Νότια Ελλάδα. Περίπου το ρόλο που έκανε η μάχη της Κρήτης για να μπορέσουν οι Ρώσοι να διώξουν τους Γερμανούς. Στο κενό αυτό της ιστορικής γνώσης έχετε να βοηθήσει ένα βιβλίο, το βιβλίο της κυρίας Μιλωνά, το οποίο προσεγγίζει με μια λογοτεχνική και διδακτική ματιά την επανάσταση αυτή, όπου μια γέννητη σοφή ηλιά, 212 ετών, διηγείται αυτά τα θλιβερά γεγονότα και τις θυσίες του λόγου της Χαλκιδικής, όπως αυτά επηρέασαν τη ζωή των νέων ανθρώπων, της Αναστασίας και του Αλέξανδρου, τα οποία θα μας τα πούμε σε λίγο. Δύο κουβέντες για την κυρία Μιλωνά, η οποία κατάγεται από τον Άγιο Παύλο και μεγάλωσε στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής. Τα είπαμε, περιλαμβάνεται. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, του Τμήματος Νομικής, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διοίκηση ανθρώπινων χώρων. Εργάστηκε ως δασκάλα και ως διευθύντρια του Τραμαντικού.
προϊσταμένη σε γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολική σύμβουλος για πολλά χρόνια και διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Καλλιτεχνική, όπως και η υπηρεσία στο γραφείο του Υπουργού Μακεδονίας Τράκης. Πριν ακούσουμε την κυρία Μιλωνά για την παρουσίαση τόσο ενδιαφέροντος βιβλίου, θα μου επιτρέψετε να θυσιάσω λίγο από τον χρόνο σας για να αποδώσω και εγώ με τη σειρά μου, όπως έκανε και ο καταπληκτός και πριν, ένα φόρο τιμή σε έναν άνθρωπο δικό μας, που πριν δύο εβδομάδες περίπου, σε ειδική μαϊρίδα στο Μακεδονία Παλάς, θα το κάνω λίγο, ο Πακαρτιδικός Σύλλογος προτίμησε για τη συνολική προσφορά στον νομό. Αναφέρουμε βέβαια στον Αρνεώτη, πατέρα, γιατρό, βουλευτή, επιχειρηματία, αλλά κυρίως άνθρωπο, με το άφια κεφαλαίο, τον κύριο Παγιονάκη. Τι άλλο πραγματικά να πω μετά από όσα υπόθηκα σε αυτή την εκδήλωση για τον φίλο και συνάδελφο Γιώργο Παγιονάκη, που δεν σας κρύβω ότι στη δική μου οικογένεια θεωρείται μέλος. Ένα λιτό, αλλά μεγάλο ευχαριστώ για τον τεράστιο όγκο της προσφοράς και ειδικά, κύριε Παγιονάκη, για το κομμάτι αυτό που πρόθυμα πρόσφερες, αλλά ζήτησες να μην μαθευτεί ποτέ. Αφού δηλώσω ότι έχω πραγματικά πάρα πολλούς λόγους να σε θαυμάζω, αυτό για το οποίο θεωρώ υπέκτατο είναι η ανωτερότητα που έχεις δείξει και δείχνεις ακόμα σε όσους έχουν κακοχαρακτηρίσει ή έχουν εκφραστεί άσχημα ή ακόμη καμιά φορά και αδερφώς, για τις όποιες επιλογές έχεις πάρει. Πραγματικά σε συγχαίρω. Σε συγχαίρω από βάθος καρδιάς. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Κυρία Μιλωνά, είμαι πρόθυμος και ειδικά θέλω πολύ να ακούσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Να καλωσορίσω στην εκδήλωση και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ιεροσαρτών, προφανώς ο Πατοπεδινός, τον κύριο Κέγγελη, και να προχωρήσουμε στην εκδήλωση. Να καλέσω λοιπόν την συγγραφέα, την κυρία Μιλωνά, και να ξεκινήσουμε. Ως διευθύντρια εκπαίδευσης έκανε μερίδες, κάναμε ενέργειες, σεμινάρια, μέχρι και η καρδινομογένεια που γιορτάστηκε τα 200 χρόνια. Αλλά ως εκπαιδευτικός, έτσι, είμαι εκπαιδευτικός από επιλογή, δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι λιγότερο. Όποια θέση και αν κατήχα, και δόξα τω Θεώ, παιδί να πολλές στην ιεραρχία της εκπαίδευσης, είχα πάντα μία σκέψη, ότι υπηρετώ τα παιδιά. Άρα έπρεπε κάτι να γράψω για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι το ζήτημα. Και ξέρετε, τα παιδιά δεν αγαπούν την ιστορία. Ειδικά όταν τη βλέπουν ως ένα σύνολο με ημερομηνίες, με νούμερα, στατιστικά στοιχεία, τοπονύμια και ονόματα. Αν όμως δουν την ιστορία ως ιστορίες πραγματικών ανθρώπων, με κρίσεις, με λάθη, με πάθη, με αξίες, τότε η ιστορία παίρνει μια άλλη λάμψη. Αυτό προσπάθησα να κάνω. Γιατί πλησιάζοντας έτσι τα παιδιά, βλέπουμε ότι μπορούμε να καλλιεργήσουμε δύο πράγματα. Την ιστορική σκέψη, να κατανοούν αιτίες, αποτελέσματα, γεγονότα, αλλά κυρίως την ιστορική συνείδηση. Πώς να βλέπουν κριτικά, να νιώθουν πώς τα γεγονότα επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων σε ένα συγκεκριμένο συγκείμενο, σε μια συγκεκριμένη οικονομική, σε μια συγκεκριμένη κοινωνική κατάσταση. Και τότε αυτό που εμείς οι εκπαιδευτικοί έχω από τις συναδέλφους εδώ, λέμε ιστορικό εγγραμματισμό, τότε θα το πετύχουμε. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα να γράψω αυτό το βιβλίο. Αλλά ένα ιστορικό βιβλίο, όχι. Κοιτάξτε το. Ένα ιστορικό βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά πρέπει να είναι μικρό. Και περιεκτικό. Ένα ιστορικό βιβλίο πρέπει να έχει ζωγραφιές προσιτές.
το ζωγράφισε η διευθύντρια του Πρωθυπουργείου, η Βίκη Παντελίδου. Έρθει το πρόσφυγε. Αμοιβή δεν πήρε και αυτό. Το βιβλίο δεν πωλείται. Εκδόθηκε με έξοδα της Περιφερειακής Ενότητας, χαρίστηκε σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Καλλιτικής, χαρίστηκε σε δημοτικές βιβλιοθήκες και για να δανειστεί, εγώ σήμερα θα αφιερώσω να αφήσω 10 ευρώ για τους διοργανωτές, που σας ευχαριστώ πολύ για να μπορείτε να το διαβάσετε. Και φυσικά, όταν συμμετείχα στα συνέδρια και στο Διεθνές και στο Πανελλήνιο, σε όλους όσους συμμετείχαν, το χάρισα. Να σας πω ότι το έχω πει στην Κόρινθο, στην Κομωτινή, καλά τη Σαλονίκη, την Κυριακή, δεν το συζητάω, στην Τζάμπη, όπου με καλούν, διαδικτυακά έχω αυτή τη δυνατότητα μέσα από την τεχνολογία, για να πάει παντού το μήνυμα της Καλλιτικής. Ο αγώνας. Λοιπόν, να ευχαριστήσω την. Ξέχασα να πω ότι έχω δύο χρήματα από την Ελιά. Την Ελιά, ένας από τις μάρτυρες, μια Ελιά 212 χρονών που τάζησε τα γεγονότα. Και τα πουλάκια που λειτουργούν ως πληροφοριοδότες, ουσιαστικά λειτουργούν ως προβολής μυθοπλαστική που φωτίζουν τα ιστορικά γεγονότα. Που τα φωτίζουν με τέτοιο τρόπο ώστε επιτρέπουν στον αναγνώστη να εμπλακεί συναισθηματικά και να πονέσει να ζήσει ό,τι συμβαίνει. Θα ξεκινήσει η παρουσίαση. Ευχαριστώ τον συνάδελφο, την κυρία Χριστίνα. Θα διαβάσει κάποια αποσπάσματα κατά τη διάρκεια και τις κυρίες, τον κύριο, που θα μας τραγουδήσουν. Έτοιμοι! Ακούγομαι. Κυρία Μιλωνά. Παρακαλώ. Δύο λόγια θα ήθελα εγώ. Θα σας ευχαριστήσω και εγώ όλους από τη σειρά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε την πρόταση για να παρουσιάσω και διάβασα τα αποσπάσματά σας. Με το βιβλίο αυτό με τον πολύ όμορφο τίτλο. Η κυρία Μιλωνά την γνώρισα όπως διευθύντρια όταν ανέλαβε την κάθε τη στρατηγική. Ξεχώρισε κατευθείαν με την οργάνωση τη κατώτατη οργάνωση, διοίκηση, συνεργασία με όλου του συναδέλφου, αλλά κυρίω με την ανθρωπιά τη, όπω προανέφερε ο κ. Μιλωνάς. Το βιβλίο τη κυρία Μιλωνά, σαν παιδικό ιστορικό ιστόρημα, παρουσιάζει τα πραγματικά γεγονότα τα οποία έχουν συνοπτήσει όλη την μυθοπλαστική ιστορία. Ακριβώς πριν πολλά χρόνια, αυτό που είστε και η πιθανότητα 1840-1954, ότι μέσα από ψυχολογικό χαρακτήρα μπορεί να μεταφερθεί στο παιδί η γνώση των ιστορικών γεγονότων. Η ανταπόκριση του παιδιού όμως στην κληροτεχνία είναι μέρη αυθόρμητη και μέρη καθοδηγούμενη, προφανώς από τον δάσκαλο ή τον γονέα, έτσι ώστε να μπορέσει να μεταφέρει και να μέσα από τον ψυχολογικό τρόπο στη γνώση των ιστορικών γεγονότων. Και εδώ καλούμαστε όλοι για να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Που είναι και ο απότερος στόχος του βιβλίου η γνώση της ιστορίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μην κατατάξω το. Ευχαριστώ. Πού τα έκανα, πουλάκι!
έλεγε η Ιλιά. Καλά! Και αυτές τις ιστορίες που μας λες για χώρες μακρινές, πού τα έχεις. Μου το έπαιρνα πουλάκι, έλεγε η Ιλιά. Από δημητικό αυτό. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό έκανε στην πόλη. Αφού δεν μπορούσε να ταξιδέψει, βρήκε τρόπο να την περιεργειά της να την τροφοδοτεί. Πώς πήγαινε τα πουλάκια να ξεκουράσουν στα κλαδιά της, δειλά-δειλά και σε αυτή τους έλεγε πληροφορίες για τον τόπο της, που ήξερε τόσο καλά, και μάθαινε όλα τα νέα. Να σας πω ότι όταν μιλούσε η γιαγιά, ούτε ο αέρας δεν φυσούσε. Τόσο την πρόσεχαν όλα. Για όλα μιλούσε η γιαγιά. Εκτός από τα παιδικά της χρόνια. Όλοι να ρωτιόντουσαν για εκεί. Τι συνέβη και δεν μιλάει γι' αυτό η γιαγιά. Μήπως έγινε κάτι κακό τότε. Ήταν άνοιξη του 2021. Μια μέρα φωτεινή και η γλυκιά είχε ξημερώσει. Είχαν αρχίσει να έρχονται τα χεριδόνια από τον νότο. Σταμάτησαν τα κλαδιά της και τη χαιρέτησαν την Ιλιά. Να μάθουν τα νέα της και να δουν τα δικά τους. Της είπαν ότι στην Αθήνα ήταν όλα στολισμένα με σημαίες ελληνικές. Μεγάλη γιορτή για κάτι που έγινε 200 χρόνια πριν εκεί. Αχ, δεν έγινε μόνο εκεί, ανέστανε ξύλια. Έγινε και εδώ στον τόπο μας. Μα εμείς που ταξιδεύουμε παντού και μαθαίνουμε τα πάντα, δεν ακούσαμε τίποτε, απάντησε το χεριδόνιο. Είναι κρίμα που ξεχάστηκε. Ίσως φταίω κι εγώ, αποκρίθηκε η Ιλιά. Πέφτω πως λοιπόν τι έγινε. Αφήστε με, δεν μπορώ. Ίσως μια άλλη φορά, σωπαίθηκε. Ήξερε πολύ καλά η Ιλιά αυτά που είχε συμβεί. Δεν είχε βιώσει. Ήξερε τι γεγονότα έγιναν και απόσκια. Χρόνια κρύφτηκαν την δική. Αλλά την πονούσαν πάρα πολύ όλα αυτά. Τη στεναχωρούσαν, αφάνταστα. Μέρες πάραν η Ιλιά με τις σκέψεις της. Μέρες βασανίζονταν με τις αναμνήσεις που την πλήγωναν. Είναι τόσο στενόχωρο όλα αυτά, αναλογιζόταν. Αν τους μιλήσω, θα λυπηθούν για όσα συνέβησαν, από την άλλη όμως δεν θέλουν να ξεχωστούν. Τόσο καιρό το κρατάω μέσα. Και φοβάμαι ότι ξεχάστηκαν όλα εκείνα που έγιναν τότε. 200 χρόνια πριν. Είναι τόσο άδικο για τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν τότε. Τέτοιες σκέψεις την απασχολούσαν ο Λιμερής και ο Λιμιχτής. Ως που το αποφάσισε. Ναι, θα μιλούσε στα πουλιά, στα ζωάκια που συχνά αναζητούσαν τη συζήτηση μαζί της, στα δέντρα γύρω της που είχαν απορίες. Ναι, θα τους έλεγε τα πάντα. Ήταν χρέος της να μαθηθούν όλα όσα έγιναν τότε. Έτσι το πρωί είπε στα πουλάκια που κυλαιδούσαν στα κλαδιά της ότι σκόπευε να διηγηθεί μια ιστορία που κανείς δεν είχε ξανακούσει. Μια ιστορία για τα παιδικά της χρόνια. Θα τους έλεγε αυτό που όλοι θέλουν να μάθουν. Θα έστειλε να μεταδώσουν το νέο πατού. Την επόμενη μέρα το απόγευμα θα τους τα έλεγε όλα. Και αυτό έγινε. Το νέο μεταδόθηκε γρήγορα σε όλη την περιοχή. Η περιέργεια όλων ήταν μεγάλη. Μαζεύτηκαν όλα τα ζωάκια. Είχε πάρει διαστάσεις το νέο. Το μαθαν όλοι ήρθαν. Σε απόλυτη ησυχία η Ιλιά άρχισε να φύγει. Μικρό δεντράκι μα. Και άκουγα δυο γλώσσες γύρω μου. Ελληνικά εδώ ζούσαν Έλληνες και Τούρκοι, μόνο που οι Τούρκοι είχαν σκλαβωμένους τους Έλληνες. Άκουγα συζητήσεις, τους ενοχλούσαν όλα αυτά. Ήθελαν την ελευθερία τους, ζητούσαν να ελευθερωθούν. Εδώ, στον Ελαιώνα, μια οικογένεια ερχόταν και δούλευε. Και είχαν ένα παιδί τον Αλέκο, ένα μικρό αγοράκι. Ο Αλέκος, μάλλον πως ιδιαίτερα, ερχόταν, με φρόντιζε, με περιποιούνταν. Μεγάλων ο Αλέκος, μεγάλωνα κι εγώ. Όλοι οι Αλέκοι τον φώναζαν εκτός από τον παππού του. Τον φώναζε Αλέξανδρο. Γιατί έλεγε ότι κάποτε υπήρχε ένας Αλέξανδρος σπουδαίος που έκανε την Ελλάδα γνωστή παντού. Και έτσι πρέπει να ξαναγίνει η Ελλάδα. Μεγάλος ο Αλέκος. Έγινε ένα ψηλό παλικάρι, όμορφο, μελακρινό. Αγαπούσε τη φύση, αγαπούσε την ελιά. Αλλά πιο πολύ αγαπούσε την πατρίδα. Μόνο για
για τον αγώνα και για την ελευθερία μιλούσε αυτός ο Αλέκος. Ήταν νεαρός, όταν ορκίστηκε έξω από πολύ γύρω στο Κρυσάκι, το Δημήτρη στη φιλική εταιρεία. Εκεί, στο νήσιο της Ελιάς, τον άκουγε να μιλάει για τον αγώνα και τον θαύμαζε η Ελιά. Από τότε, τον έλεγε Αλέξανδρο. Ένα πουλάκι ήρθε και της είπε ότι στο Άγιο Όρος ήρθε ο Εμμανουήλ Παπάς. Ένα καράβι που πατζιβισβίζει γεμάτο όπλα. Διάλεξαν τη Χαλκιδική. Γιατί διάλεξαν τη Χαλκιδική? Να ξεκινήσει ο αγώνας, ρωτούσαν τα πουλιά. Για σκεφτείτε. Έχει θάλασσα. Να έρθουν τα καράβια να βοηθήσουν. Έχει βουνά να μπορούν να κρυφτούν. Οι πολεμιστές. Είναι Θεσσαλονίκη κοντά από το αρχηγείο των Τούρκων. Αφήστε που έχουν και τα λιόρας, που έχει χρονόμενο. Ο αγώνας στη Μακεδονία ξεκίνησε από εδώ. Έτσι και ήταν το Μάρτιο του 1821 ξεκίνησαν όλοι. Οι μοναχοί οργάνωναν μυστικά τον αγώνα. Ζήτησαν από τα ψαρά και από τα άλλα νησιά να τους στείλουν ξοπλισμένα καράβια για να τριπλούν στις εκτές του Αγίου Όρους και να τα προστατεύουν από τυχόν από βάση των Τούρκων. Πραγματικά οι Σαργενίες ήταν δύο καράβια. Για να έχουν βοήθεια από τη θάλασσα, συντεγμένος ο λάδος. Ήταν Απρίλιος του 1821, όταν τα ψαριανά καράβια συνάντησαν στο Θερμαϊκό Κόλπο δύο τουρκικά πολεμικά κυβέη της Θεσσαλονίκης. Κατάφεραν να τα τριπολίσουν, αφού πρώτα πήραν τα 24 πυροβόλα τους. «Ζήτω στους ψαριανούς ναυτικούς», φώναξαν τα στρατηγίτια. Τα έμαθαν αυτά ο Αλέξανδρος. Αναστατώθηκε. Συνέχεια μιλούσε για τον ξεσηκωμό. Εκείνες τις μέρες ένα πουλάκι μας είπε ότι στην Πελοπόννησο και στη στερεά Ελλάδα είχε ήδη ξεσπάσει η Επανάσταση και εκεί οι Έλληνες ήθελαν να ελευθερωθούν από τους Τούρκους. Ταράχτηκε ο Αλέξανδρος με τα νέα. Ανυπομονούσε να αρχίσει και εδώ ο αγώνας. Κοίτα, Μάιος του 1821 όταν άρχισε. Πού? Στον Πολύκη. Η τουρκική φρουρά γυρνούσε και τρομοκρατούσε. Πυροβολούσε. Η πανηγυρινή πήρε τα όπλα. Και κατάφερε και έφτιαξε τη φρουρά. 16 Μαΐου του 17 1821. Το έμαθαν το νέο, αναθάρισαν. Έγιναν εξεγέρσεις, δορμήλια, στα μετεμοχώρια, στην Νικήτη. Ξεσηκώθηκε ο λαός. Υπήρχε μία διάθεση. Τον αγώνα τον επιτάχυνε ο Εμμανουήλ Παπάς. Στο Άγιο Όρος χώρισε σε δύο τμήματα. Στον ένα, στο ένα ήταν υπεύθυνος αυτός. Και θα ξεκινούσε από Ελισσό να πάει στην Ρεντίνα. Το άλλο, στο άλλο έβαλε ένα τριχνικάτι, τον Κάψα. Από την κρυοπηγή καταγότανε, είχε φύγει από εκεί, είχε πάει στη Σικιά και τώρα τον βρήκε στο Άγιο Όρος να είναι χωροφύλακας. Ένθερμος ο στιγμής. Αυτός, με το δικό του τμήμα, θα πήγαινε να περνούσε από Αρνέα, βασιλικά, γαλάξια, βασιλικά, με στόχο και τα δύο τμήματα να συνεργηθούν στη Θεσσαλονίκη. Ο Εμμανουήλ Παπάς προχώρησε προς την Ρεντίνα, την φορά. Είδε όμως ότι ο Σουλτάνος έστελνε ένα στρατεύμα, τον Μπαϊράμπασα, για πολλά στρατεύματα. Ο Σουλτάνος τον διέταξε πρώτα να πάει στη Χαλκιδική, να καταχνίξει την εξέγερση και μετά να συνεχίσει προς τον Νότο. Είχε 30.000 τακτικό στρατό, αρκετό προβολικό και 5.000 πυρς. Μόνο στη θέα του στρατού τρόμαζες. Σταμάτησε στην Απολωνία. Έγινε μάχη εκεί. Ο τουρκικός στρατός ήταν πολύ καλά εκπαιδευμένος. Οι Έλληνες δεν είχαν εμπειρία στον πόλεμο και δεν ήταν καλά οπλισμένοι. Κατάλαβε ο Μανωρή Παπάς ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει όλο αυτό το στράτευμα και γύρισε με τους άνδρες του προς τον Πολύγυρο και το Άγιο Όρος με σκοπό να ανασυνταχθούν και να δώσουν όλο τον αγώνα τους. Εξοργισμένοι οι Τούρκοι έκαψαν και ρήμαξαν τα χωριά εκεί. Έσφαξαν τους κατοίκους. Όσοι σώθηκαν, αναζήτησαν καταφύγιο στα δύσβατα βουνά. Ο Κάψας προχώρησε και αυτός την φορά. Έφτασε μέχρι το Σέρις. Θεσσαλονικής τον περίμενα να ελευθερωθεί. Από τότε τον ονόμασαν Κάψα, με την έννοια ότι
Είδε όμως, κατάλαβε. Είδε τα στρατεύματα να έρχονται. Χιλιάδες. Οι Έλληνες δεν ήταν έμπλεπιστές. Αγρότες. Κτηνοτρόφοι ήταν. Δεν ήξεραν από όπλα, δεν είχαν εκπαιδευτεί. Και είχαν απέναντί τους στρατό εκπαιδευμένο. Εμπειροπόλεμο. Κατάλαβε, παιδί μου, κάψες. Αλλά έπρεπε να σωθούν τα γυναικόπαιδα. Αποφάσισε να τους περιστερήσει. Οχυρώθηκε εκεί, στο Βουζιαρί, έξω από την Αγία Αναστασία. Αυτός με τα 62 σικιωτάκια. Σικιά, παγιωτικιώτες. Μεταξύ τα γυναικόπαιδα βρήκαν τρόπο. Κάποια έπιναν κατευθείαν, κατηφόρησαν να πάνε προς Χαλκιδική, προς Σποράδες, προς τα κάτω, να τα παράλια. Κάποιοι ζήτησαν στο καταφύγιο στο μοναστήρι. Ήταν Ιούνιος 1821, όταν έγινε θυσία. Γιατί για θυσία. Μια τρομερή μάχη. Σκοτώθηκαν όλοι. Θυμωμένοι. Έκαιγαν. Ποδιά. Έκαιγαν χωριά. Και το μοναστήρι έκαιγε. Να γίνει Αναστασία. Ευτυχώς πρόλαβαν τη γυναικόπαιδα. Όλο αυτό το διάστημα... Μιλιά, συγγνώμη. Να σας πω ότι η ελιά αγωνιούσε. Η ελιά δεν είχε μάθει νέα. Ευτυχώς που είχε την ελιά. Ήρθε ένα πουλάκι και της είπε, τον είδα τον Αλέξανδρο. Στη στρατιά του Εμμανουήλ Παπά ήταν. Παρακαλούσε η ελιά να μην πάθει. Όταν λοιπόν προστοχώρησε ο Εμμανουήλ Παπάς, ο Αλέξανδρος πήγε να ξεκουραστεί τη σκιά της. Ήθελε πολλά να το ρωτήσει η ελιά και τον πόλεμο. Είδε ότι δεν ήταν πια ο Αλέξανδρος που ήξερε, ένας αδυνατισμένος, ταλαιπωρημένος, με άλλη ματιά. Σεβάστηκε την ησυχία του. Και ενώ καθόταν εκεί ο Αλέξανδρος να ηρεμήσει, είδε η ελιά. Δάχτυλε μια κοπέλα το πατέρα της. Μέρες πριν η ελιά έβλεπε ανθρώπους να κατεβαίνουν. Να κατεβαίνουν, να πάνε στο Μέγιο Νικόλαο, για να πω και να πάνε στη σκιά του και στους κόσμους. Αλλά είχαν σταματήσει να έρχονται, είχαν φύγει. Τώρα πώς βρέθηκαν οι πρώτους. Τους είδε ο Αλέξανδρος, έτρεξε να τους βοηθήσει, τους έβαλε να καθίσουν κάτω από τα νησιά της Ελιάς και τους έδωσε ψωμί και νερό που είχε μαζί. Ποιοι είστε, πού πάτε. Ήταν από τα χωριά που έκαψαν την τουρκική. Είχαν ξεκινήσει με τους χωριανούς να πάνε στη Σκόπελο, αλλά ο πατέρας δεν μπορούσε να περπατήσει κι άλλα και δεν θα τον άφηνε η κόρη του. Τριβόντουσαν τις μέρες στις σπηλιές του Χολομόντη και τρεπατούσαν μετά. Ο Αλέξανδρος συμφώνησε μαζί του, τους είπε, μην ανησυχείτε, θα σας πάω εγώ στον Άγιο Νικόλαο να πάτε στο Σκόπελο. Ελάτε στο σπίτι των γονιών μου να ξεκουραστείτε. Εμπιστεύτηκαν τους στρατιώτες που πήγαν εκεί. Αχ, ελιά, ερωτεύτηκαν οι δυο νέοι. Ναι, ερωτεύτηκαν. Πού το ξέρεις, πού το έκανα, πλάτη. Τους είδε. Αλλά η Αναστασία δεν ήθελε να τον σταματήσει τον πόλεμο. Η Αναστασία ήθελε να κάνει οικογένεια και παιδιά, αλλά να ζήσουν ελεύθερα. Έτσι ήθελε τα παιδιά της. Και όταν ο πατέρας της άρχισε λίγο καλύτερα και ήταν έτοιμο να αποχωρήσει, εκεί μπροστά στην ελιά χώρισε το ζευγάρι. Και η Αναστασία του έδωσε το μαντίλι της. Ένα λευκό μαντίλι, το γράμμα άλφα κινημένο στην μια γωνία και ένα σταυρό στην άλλη. Πάρ' το μένα. Κι εγώ θα προσεύχομαι για σένα να είσαι καλά. Τους πήγε, τους συνόδεψε. Ο Αλέξανδρος, μέχρι τον εκδοχό. Τους έβαλε στο καράβι και αυτός πήγε στην Ποτίδεα να συναντήσει τον Εμμανουήλ. Όλο αυτό το διάστημα η Κασάνδρα κρατούσε άγρια στον Παλαμόδη. Εκεί μαζεύτηκαν πολλοί Έλληνε. Η αλήθεια είναι ότι ενώ γινόντουσαν όλα αυτά στη Χαλκιδική,
Καστατρινή αντιμετώπισαν με επιτυχία τις τουρκικές επιβολές. Έξι πασάδες προσπάθησαν να πάρουν την Κασάνδρα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Και ο Μανουλή Παπάς τι έκανε. Πήγε στην Κασάνδρα και είχε μαζί του όπλα και δύο κανόνια που τα είχε αγοράσει ο ίδιος. Ένας από τους γιους του, ο Ιωάννης, τον ακολούθησε. Έστειλε τη μοναχία ένα πυροβολητή να εκπαιδεύσει τους άντρες πώς να τα χρησιμοποιούν. Ο παπάς ζήτησε ενισχύσεις από τους πολεμιστές του Ολύμπου και πραγματικά ήταν 400 άντρες στην αρχή και άλλοι 200 αργότερα. Από την Κασάνδρα ήταν ο μεγάλος Γιαννιός με τους άντρες του, ο Χιμευτός, ο Καρατάσιος και άλλοι πολλοί. Στον Βυζαντινό πύργο του Αγίου Παύλου, στη σημερινή Νέα Φώκια, είχε το παρατηρητή γιο του και το στρατηγείο του Μανουήλ Παπάς. Φαίνεται από εδώ ο πύργος όταν είναι η καθαρή ατμόσφαιρα. Εκεί ύψωσαν και τη σημαία της Επανάστασης. Σημαία της Επανάστασης. Χάρη και που είναι εδώ. Τι είναι αυτή. Με συγχωρισμός. Παθή μπλε. Ελληνική θάλασσα. Το προφυρό ποτάμι των Ινών που κοιμήθηκε. Ένα σταυρό πάνω σε μισή Έλληνα που συμβουλεύει στην Τουρκία. Μια άγκυρα, μην ξεχνάτε το ναυτικό, το ελληνικό που βοήθησε πάρα πολύ. Και αυτή ήταν η σημαία του Εμμανουήλ Παπά. Και συμβολικά κάποιοι λένε ότι υπάρχει ένα κίνδυνο χώρο, κάποιοι λένε όχι, για να αφυπνίσει το λαό και την ελευθερία. Ξεχύθηκαν οι Τούρκοι και βασάνιζαν και έσφαζαν ανθρώπους. Άρπαζαν, κατέστρεφαν ό,τι έπεισαν μπροστά τους. Όσοι απόμεναν έσπευσαν να σωθούν στα δάση και στις σπηλιές. Λίγοι είναι αυτοί που κατάφεραν να διαφύγουν με καράβια στο Άγιο Όρος, στην Ήδρα, στην Έλληνα, στη Σκιάθο, στη Σκόπλο και στη Σκύρο. Πω ότι ο Μανουήλ Παπάς με τα παιδιά του αγωνίστηκε στη Σκύρο. Ήταν άκουστος όταν κατάφερε, βγήκαν έξω από την κουρίδα και πήγαν στο έργο στο έγκλημα. Μάχη, σώμα με σώμα. Νίκησαν τα παιδιά του. Πήρε και όπλα τον Τούρκο. Γύρισαν πίσω. Αλλά μην ξεχνάτε ότι η Κασάνδρα είναι σε νησί. Ήταν απομονωμένη. Οι Ολύμπιοι έπρεπε να φύγουν. Είχαν κι άλλο αγώνα του πρώτου. Ήταν μόνο. Έβλεπε ότι είχε. Βεθικό έπεφτε. Αρρώστιες και επιδημίες έπεσαν. Ζήτησε βοήθεια, έστειλε γράμμα στα υψηλάδια. Στείλτε ενισχύσεις. Πήρε απάντηση. Δεν μπορώ να στείλω ενισχύσεις. Πολιορκούμε την Τριπολίτσα. Ο Σουλτάνος έβαλε άλλο. Ποιο είμαστε. Τον Εμίν. Ο οποίος ήταν ο επανομαζόμενος ο Λουμπούτ. Είναι αυτός που έκανε το πρώτο ροκάφτωμα εδώ και πήγε μετά στην Ταραπίτσα στην άμμουσα της Λίγης. Μετέχνασμα. Μετέχνασμα κατάφερε, είδε πού είναι πιο ρηχό το Ριάκι, εκεί το αυλάκι της Διόρυγα της Παπίδες, έβαλε το τσουβάλι και ενώ έκανε την περισπασμό από την μια μεριά, από την άλλη πέρασε στο τέλο. Και τότε έγινε ο μεγάλος χαλασμός. Το ολοκαύτω. Έσυπαζε. Σκότωνα. Ρίμαζα. Η Κασάνδρα κάηκε πέρα ως πέρα. Κανένα χωριό δεν σώθηκε. Πάνω από 10.000 άνθρωποι σφαγιάστηκαν, ενώ ο αριθμός των εχμαλώτων παραμένει άγνωστος. Στην παραλία της Ολύμας, κοντά στη σημερινή Κρυοπηγή, έγινε μεγάλο μακελιό. Οι Τούρκοι ήθελαν να εκδικηθούν το χωριό, γιατί από εκεί καταγόταν οι περισσότεροι καπεταναίοι. Εκεί, η Ανθίτσα, η σύζυγος του μεγάλου γυαλιού, έπεσε από τα βράχια στη θάλασσα για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Στο μέρος αυτό μετέφεραν γυναίκες και παιδιά δεμένους με αλυσίδες και τους πούλησαν για σκλάβους. Χωρίστηκαν οι μάνες από τα παιδιά τους. Κορίτσια νεαρά πουλήθηκαν στα χαρέμια των πλουσίων και μεγαλύτερες γυναίκες, νοικοκυρές στα σπίτια τους, πουλήθηκαν για δούλες. Εκεί έγινε το πρώτο μπαζάρι πόλης σκλάβων. Γι' αυτό αργότερα δόθηκε το όνομα μπαζαράκια στο χωριό για να θυμίζει την απάνθρωπη πράξη των Τούρκων. Μέλη του Καπί της Αρνέας θα μας τραγουδήσουν ιστορικό, τοπικό τραγούδι, παραδοσιακό, Λάλη Σικούτη, που αναφέρεται στη Λαχτάρα
Συμφωνιάς. Ήταν πραγματικά τραγικό.
κρίμα. Τόσο αγώνας να πάει άδικος. Τόσοι άνθρωποι να πεθάνουν άδικα. Μα τι λες, δεν πέθαναν άδικα. Ξέρεις πόσο καιρό κρατούσαν εδώ τα τουρκικά στρατεύματα. 6 μήνες. Δηλαδή, αν δεν ήταν εδώ οι Χαλκιδικιώτες να αγωνιστούν, θα πήγαιναν κατευθείαν κάτω. Ναι. Όχι μόνο δεν υστέρησαν, αποδυναμώθηκαν. Νικήθηκαν το στράτευμα στα βασιλικά, το Βιβουνιώτη, της Στερεάς Ελλάδας στα βασιλικά. Όπου δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ, λέει ένα πουλάκι, τι θα γινόταν αν εμείς οι Χαλκιδικιώτες δεν κρατούσαν. Πάντα την ελπίδα και την κρατούσα άσπαστη. Τρία ήταν τα έθιμα που αναφέρονται στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Το μαύρο ρόλι της Ερυσού, το φαλκού τα ρόλι στο Παλαιοχώρι και ο κότσμανος στην Αρβαία Χαλκιδικής. Μπροστά στα μάτια των Τούρκων, με την άδεια της πύλης, έκαναν εξάσκηση στο όπλο και στο άλογο και χορεύαν παραδοσιακούς χορούς και κάναν και θεία λειτουργία. Μπροστά στα μάτια του Τούρκων ετοιμαζόταν για την Επανάσταση. Τα μήνυμα τα οποία νεάς θα μας τραγουδήσουν το ομώνυμο τραγούδι Κότσμανος που αναφέρεται στο διοικητή Αγά Κοτσμαλή, αυτή είναι η πιθανολογία που έχουμε, ο οποίος έχει δώσει εντολή να πατήσουν τα νησιά, την Εύνη και την Ήδρα. Yeah,
στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και να διαδώσετε την ιστορία παντού. Αλήθεια είναι. Αυτά είναι η δουλειά. Και τα πουλάκια. Εξαπλώθηκα στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, να πούμε παντού την ιστορία της κατασκευής. Αν εσείς τώρα βρεθείτε σε ένα δάσος, ακούστε τα πουλιά, ακούστε το κελάρι της μάνας, ακούστε το δικτύλισμα με τη γειτονιά. Μπορεί να μιλάει για την ιστορία της κατασκευής. Και όταν κατεβαίνετε έτσι από πολύ γύρω για γερετινή, δείτε με άλλο μάτι ποτήρια και τη γη μου. Δείτε τον όνειμο που μας έστειλε τους πολεμιστές του και το Άγιο και το Άθωνα αλλιώς. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, άλλωστε. Με τα μάτια της φαντασίας σας, με την καρδιά σας, δείτε τα δυο ψαριανά καράβια στον κόλπο. Και φανταστείτε τους αγωνιστές να περιδιαβαίνουν σε αυτά τα χώματα που εμείς σήμερα πετατάμε. Κυρίως όμως, ανοίξτε την καρδιά σας για να νιώσετε, να πλημμυρίσει συναισθήματα για την θυσία όλων αυτών των ανθρώπων. Τους αξίζει να τους θυμόμαστε. Έχουμε κι άλλα μέλη, δεν είναι. Στην γενιά κατάλαβα να ακούσουμε και να καλέσουμε.